Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο. Το παιχνίδι που βλέπετε είναι το Tavern Tycoon. Το συγκεκριμένο παιχνίδι βγήκε πρόσφατα και αποφάσισα να σας το δείξω, μιας και γενικά παιχνίδια Tycoon και έτσι να χτίζουμε πραγματάκια τα παίζω συχνά. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο και σκοπεύω κάθε Σάββατο και Κυριακή, αν μπορώ, να βγάζω δύο βίντεο την ημέρα για να βλέπουμε και κάποια άλλα παιχνίδια εκτός από τις σειρές. Εννοείται πως μία η ώρα θα βγει κανονικά η σειρά που είναι να βγει. Νομίζω θα βγει το Beholder, αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε να δούμε το παιχνίδι. Πατάμε Start Game. Να κάνει κάποιο loading. Θα σας εξηγήσω τώρα αμέσως τι πρόκειται να γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Λέγεται Tavern Tycoon. Αυτό σημαίνει ότι πολύ πιθανό να χτίσουμε μια δικιά μας ταβέρνα. Να μου πείτε, έχει πλάκα αυτό? Έχει πλάκα, γιατί στην ουσία μου αρέσει να χτίσω πράγματα. Έχω χτίσει ήδη φυλακή στο Prison Architect. Και γενικά, όταν είναι να χτίζω πραγματάκια και να τα κάνω management, είναι κάτι που μου αρέσει. Εδώ ξεκινάμε και λέει: καλώς ήρθατε στην πρώτη σου ταβέρνα. Τοποθέτησε ένα μπαρ, τέλος πάντων, ένα δωμάτιο για τους καλεσμένους και μια κουζίνα. Φτιάξε και τα λοιπά και τα λοιπά, φτιάξε πράγματα που θα δείτε στο βίντεο. Και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε 500 reputation και να έχουμε πάνω από 2000 gold. Αλλιώς θα μας απολύσουν. Ωραία, άρα συνεχίζουμε. Και θα μας περάσει μέσα από ένα mini tutorial, έχω ξαναπαίξει λιγάκι την αρχή. Λέγει να ξεκινήσουμε, να χτίσουμε πρώτα το μπαρ. Μπορείς να χτίσεις, λέει, έπιπλα μέσα από το furniture panel. Okay. Πάμε στο bar και το πατάμε όπως μας δείχνει, το αγοράζουμε και με το δεξί κλικ μπορούμε να κάνουμε rotate. Ωραία, άρα θα βάλουμε ένα bar εδώ πέρα. Well done. Τώρα είναι η ώρα να πάρεις έναν barman. Εδώ υπάρχουν όλοι barman. Οι barmans. Λοιπόν, και υπάρχουν πολλοί. Μπορείς να διαλέξεις ποιους θέλεις. Βέβαια τώρα δεν με αφήνει, μου λέει να πάρω αυτόν συγκεκριμένα. Τον κύριο Fogg θα τον πάρουμε. Κοιτάξτε πώς τον πάμε βόλτα. Και τον αφήνουμε εδώ πέρα. Excellent, μου λέει το παιχνίδι. Αυτός εδώ ο μουσάτος τύπος. Και δώσουμε τις υπόλοιπες. Να το εδώ κάθεται, λέει. Μπορείς να δεις τις πληροφορίες από το staff σου με το δεξί mouse, με το δεξί click. Όπως βλέπετε κάτω-κάτω δείχνει τα στατιστικά του barman μας. Έτσι μπορούμε να τον πάρουμε και να τον μετακινήσουμε. Τέλος πάντων, λέει, προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια κουζίνα. Αμέσως. Κουζίνα, τη διαλέγουμε από εδώ πέρα. Και πού θα βάλουμε τις κουζίνες, παιδιά? Η κουζίνα θα μπει ακριβώς πίσω από τον μπαρ. Λοιπόν, ο τρόπος που χτίζουμε σε αυτό το παιχνίδι είναι λίγο περίεργος. Θα δείτε, πατάς εδώ. Έκανα το λάθος. Λοιπόν, πατάς εδώ να τα αφήσεις και δεν κάνει κάτι. Πρέπει να πατήσεις εδώ. Next. Και βάλε μια πόρτα. Θα βάλω μια πόρτα, θα τη βάλω εδώ από το πίσω μέρος. Και μετά μου λέει φτιάξε ένα τραπέζι που να προετοιμάζουν οι τύπισες, οι σερβιτόρες, οι μαγείρισες, δεν ξέρω τι. Και εδώ βάλε το που θα αποθηκεύουμε πράγματα. Ωραία, θα βάλουμε εδώ πέρα να αποθηκεύουμε πράγματα. Και έτοιμο. Φτιάξαμε και αυτό το δωμάτιο. Είναι κουζίνα μας εδώ μέσα. Μάθαμε, λέει, πώς να φτιάξουμε δωμάτια. Άρα αυτό ήταν το tutorial. Σε αφήνω από εδώ και πέρα να τα κάνεις μόνος σου. Φύγε, φύγε, μας ενοχλείς. Φτιάξε μερικά τραπέζια, λέει, και πάρε μερικές σερβιτόρες να σερβίρουν φαγητό. Εντάξει, μουσάτε, φύγε. Μπορείς να επιλέξεις και ένα όνομα για την ταβέρνα σου. Εντάξει, μουσάτε, φύγε. Φύγε, φύγε. Ευχαριστώ, καλή τύχη. Ωραία. Διαβάζω πιο γρήγορα, μουσάτε. Μπορείς να κάνεις λίγο πιο γρήγορα σε αυτά που λες. Γιατί υπάρχει ένα χρονόμετρο για το πότε θα ανοίξει η ταβέρνα μας. Έχουμε μικρό πρόβλημα, λέει. Θα χρειαζόσουν κάποιον καθαριστή για να το λύσει. Α, υπάρχει εδώ ένα ποντικάκι, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ένα ποντικάκι και μερικές βρωμιές. Εντάξει, οκ. Πάμε εδώ πέρα να φτιάξουμε το όνομα της ταβέρνας. Θα την ονομάσουμε, όπως πάντα, Ζησοταβέρνα. Είναι το καλύτερο όνομα. Όπου δείτε τέτοιες ζησοταβέρνες, είναι αλυσίδα. Ζησοταβέρνα. Δεν μπορώ να λέω άλλα και να διαβάζω άλλα. Λοιπόν, ζησοταβέρνα. Όπου βλέπετε τις ταβέρνες, μπορείτε να πάτε. Είναι δικιά μου αλυσίδα. Ωραία. Η ζησοταβέρνα, λέει, θα γίνει τέλεια. Δεν το νομίζω, να σου πω την αλήθεια. Email. Τι λέει? Είναι τον Lord Peter. Γεια σου, λέει. Είμαι ο τοπικός άρχοντας και τέλος πάντων θα έρχομαι να πίνω. Να άρχισε να πίνεις, φίλε μου. Δεν διαβάζουμε όλα αυτά. Πρέπει να βάλουμε τραπέζια. Καταρχήν θέλω να φτιάξω ένα ακόμα μπαρ. Λοιπόν, θα το βάλουμε εδώ πέρα. Να έχουμε πιο μεγάλο μπαρ και θα πάμε εδώ στα staff για να πάρουμε έναν bartender ακόμα. Τον διαλέγουμε και θα διαλέξουμε τον καλύτερο. Το potential του γράφεται εδώ πέρα και τους μισθούς που παίρνει. Άρα θα πάρουμε έναν που έχει το A. Είναι ο καλύτερος από όλους. Ο καλύτερος barman. Κάτσε εδώ πέρα, φίλε μου. Ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Έπιπλα. Και πάμε στα
τραπέζια. Χρειαζόμαστε για το μέρος μας περίπου, ας πούμε, 6 τραπέζια. Τα αγοράζουμε και θα τα βάλουμε εδώ με το που μπαίνεις. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6 τραπεζάκια. Δεν με αφήνει να βάλω τραπέζι εδώ πέρα. Εντάξει, θα βάλουμε ένα εδώ πέρα. Λοιπόν, τα τραπέζια εδώ είναι τριγωνικά, δεν μου αρέσει το σχήμα, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι πως έφτασε η κατάσταση, θα μπορούσα να πάρω ένα τραπεζάκι ακόμα. Ένα τραπεζάκι για εδώ πέρα. Τέλεια, και χρειαζόμαστε και σερβιτόρες. Οι σερβιτόρες είναι αυτές εδώ. Είναι τρεις, θα τις πάρω και τις τρεις. Θα τις προσλάβω εδώ και τις τρεις, έτσι μην πάει αλλού το μυαλό μας. Όχι manage, εδώ κάνουμε management, δίνουμε bonus και αυξήσεις και τέτοια. Και εδώ είναι το πόσο χαρούμενοι είναι οι εργάτες μας. Ωραία, έχουμε κι άλλες τώρα, βγήκαν κι άλλες. Να πάρουμε τις καλύτερες. C+. Ωραία, θα δουλέψουν αυτές οι τρεις. Θα πρέπει να μαγειρεύουν εδώ, σκουπίζουν τα τραπέζια. Ένας αρουραίος είναι εδώ πέρα. Α, ναι, το ξέχασα. Πρέπει να πάρουμε για ένα καθαριστή. Μόνο έναν, βασικά πάρουμε πολλούς. C+. Θα πάρουμε τους δύο που έχουν C+. Να καθαρίζουν το μέρος μας. Ορίστε, ξεκίνησαν ήδη δουλειά. Καθαρίζουν εδώ πέρα τον αρουραίο, δεν το σκοτώνει κανένας. Και έχουμε τον πρώτο μας πελάτη. Και δεύτερος. Εδώ πέρα πίνει. Βλέπετε κάτω-κάτω τι γράφει. Drinking. Πίνει αυτός ο τύπος. Είναι χαρούμενος, είναι κουρασμένος και κατουργέται και λίγο. Και αυτός εδώ περιμένει και παραγγέλνει σαλάτα, παρήγγειλε. Και πάει αυτή εδώ να φτιάξει τη σαλάτα του κυρίου εδώ μέσα. Μέχρι να πάει και μέσα να κοιτάξουμε λίγο τα email μας εμείς. Λέει πώς πάει η ταβέρνα. Μας ρωτάει ο Lord Peter. Θα έρθω σύντομα, λέει, για inspection και να την επιβλέψει. Αντέλα, δεν μας νοιάζει. Και πώς το πάμε. Σπαταλήσαμε πολλά λεφτά αυτό το μήνα, λέει, τον Ιανουάριο, χωρίς να πάρουμε καθόλου λεφτά. Εντάξει, είναι οι πρώτοι μας πελάτες. Η σαλάτα έγινε και την πάμε στον κύριο εδώ πέρα. Για να φάει. Λοιπόν, δώσω τη σαλάτα τώρα, καθώς ο άλλος πίνει εδώ πέρα. Όχι, κατουργέται, βλέπετε, έχει γίνει κόκκινο το bladder. Του δίνει τη σαλάτα η οποία πάει με μαγικό τρόπο εκεί πέρα. Και αυτός εδώ ζαλίστηκε. Ήρθε καινούργιος. Έρχεται και ο Lord Peter. Αυτός είναι ο Lord Peter, παιδιά. Πάει στην ταβέρνα να μας κάνει inspection. Χρειαζόμαστε τουαλέτες επιγόντως. Τουαλέτες θα τις κάνω εδώ κάτω. Έτσι λέω. Λοιπόν, zone. Πάμε στην τουαλέτα. Όπου για την τουαλέτα χρειαζόμαστε ένα τέτοιο μέρος. Τόσο μικρό. Okay. Τουαλέτα. Η πόρτα θα είναι εδώ πέρα. Και οι τουαλέτες θα είναι. Λοιπόν, βάζουμε και ένα νηπτήρα εδώ πέρα. Οι τουαλέτες θα είναι παραπάνω από μία. Είναι Μάρτιος, λέει. Εντάξει, φίλε μου, δεν μας απασχολεί. Ωραία, βάλαμε τις τουαλέτες. Νομίζω είναι καλά. Για τώρα. Υπάρχει ένα σεμετός εδώ κάτω. Ποιος ξέρασε, ρε παιδιά. Φτιάξε ένα restroom, λέει, για να μην κατουργούνται οι πελάτες. Στο πάτωμα. Okay. Μόλις φτιάξαμε γενικά, φίλε μου, γι' αυτό δεν μας απασχολεί αυτό. Να δούμε τι λένε τα mail μας. Α, όχι, δεν το προσύγει. Τώρα το μόλις το φτιάξαμε. Το είχα ξεχάσει αυτό. Ωραία, το είδαμε το report. Φεβρουάριο τι κάναμε. Βγάλαμε 70 gold, αλλά πάλι σπαταλάμε πολλά. Κάτω εδώ μας λέει τα λεφτά μας. 23.000 έχουμε και εδώ είναι το reputation. 2.51. Πρέπει να ανέβει πιο πάνω. Βρέχει έξω. Ο κόσμος τρώει. Εδώ έχουμε έναν που παρήγγειλε σαλάτα. Και αυτός εδώ έφαγε. Αυτός εδώ καθαρίζει τους σεμετούς. Και η καινούργια σαλάτα έρχεται στον κύριο. Αυτός είναι ο Lord Peter που λέτε και κάνει inspection. Λέει γενικά κοιτάει να δει αν πάμε καλά. Σκουπίζουμε από ό,τι βλέπεις, Lord Peter, μην αγχώνεσαι. Ωραίο σορτσάκι, θέλω να το αγοράσω. Λοιπόν, αυτός εδώ ήρθε για να κατουρίσει στην τουαλέτα μας. Κοιτάξτε να δείτε. Νοπ, μπαίνει μέσα. Δεν θα δούμε να κατουράει, εντάξει, μην αγχώνεστε. Πάμε παραπέρα. Poor results λέει. Αυτό την είδα, λέει, είμαι πολύ αναστατωμένος. Πρέπει να βελτιωθείς. Έχασα 50 reputation. Εντάξει, Lord Peter, πώς κάνεις τώρα. Μόλις την ανοίξαμε την καφετέρια, πώς κάνεις έτσι. Την ταβέρνα. Λοιπόν, zone. Χρειαζόμαστε guest rooms. Θα ήθελα πολύ να φτιάξω μερικά guest room. Θα τα φτιάξουμε. Λοιπόν, εδώ πέρα. Εδώ είναι καλά, νομίζω. Βασικά έκανα λάθος. Συγγνώμη, refund. Το παίρνουμε πίσω. Τα guest room πρέπει να είναι μικρά, παιδιά. Λοιπόν, θα είναι μικρά. Θα είναι όσο λιγότερο γίνεται. Ένα εδώ πέρα. Και θα βάλουμε πόρτα εδώ στο κέντρο. Ένα κρεβάτι εδώ στην άκρη.
ένα χαλί εδώ πέρα και ένα παούλο εδώ πέρα. Όχι, δεν γίνεται. Βάλτε εδώ πέρα, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Ωραία, ένα παούλο εδώ πέρα. Και θα κάνουμε το ίδιο και θα κάνουμε άλλα δύο δωμάτια. Τι λέτε? Guest room, πάλι τα ίδια. Εδώ πέρα. Πόρτα στο κέντρο. Κρεβατάκι εδώ πέρα. Χαλάκι εδώ πέρα. Ωραία. Εδώ πέρα θα μένουν κάτι. Θα μείνουν αυτοί εδώ που τρώνε και πίνουνε. Άμα είναι κουρασμένοι, βλέπετε εδώ κάτω γράφει happiness, tiredness και bladder. Το tiredness όταν γεμίσει πρέπει να έρθουν να κοιμηθούν εδώ πέρα και να φύγει η κούρασή τους στην ουσία. Άρα χτίζουμε και ένα τρίτο γιατί έχουμε πολλούς πελάτες και πρέπει να τους προσέξουμε όλους. Και έτσι στην ουσία βάζουμε άλλη μια πόρτα, άλλο ένα κρεβάτι, άλλο ένα χαλί και άλλο ένα μπαούλο. Έχουμε τρία guest room. Τώρα για να λειτουργήσουν αυτά όμως δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Χρειαζόμαστε κάπου να πάνε να κλείσουν το δωμάτιο. Δεν μπορεί απλά να μπει μέσα κάποιος και να πει θα κάτσω να κοιμηθώ εδώ. Άρα χρειαζόμαστε reception desk. Αυτό εδώ το πραγματάκι. Το οποίο θα το βάλουμε έξω από τις τουαλέτες. Εντάξει, δεν πάει μέσα στην τουαλέτα, είναι απ' έξω. Άρα χρειαζόμαστε καινούργιους ανθρώπους. Μία υπάλληλο γραφείου για τη reception. Η καλύτερη δεν ξέρω ποια είναι, θα πάρουμε την πιο φθηνή. Η πιο φθηνή είναι αυτή εδώ. Με το κίτρινο φουστανάκι. Θα την αφήσουμε εδώ μέσα. Να κάθεται ο άλλος να έρχεται μετά να κλείσει όπως αυτός εδώ. Θα πάει να κλείσει υποτίθεται εδώ πέρα δωμάτιο. Άλλαξε γνώμη. Και θα έρθει να κοιμηθεί εδώ μέσα. Σε ένα από τα δωμάτια. Λοιπόν, προς το παρόν έχουμε 4 mail που δεν διαβάσαμε. Λέει group reservation. Θα ήθελα να κλείσω, λέει, τραπέζι για 11 άτομα. Εννοείται μπορείς να έρθεις. Ο Lord Peter λέει να έρθω να σας επιβλέψω. Άντε, έλα. Ελπίζω να μην μας κράξεις πάλι. Εδώ βγάλαμε κάποια λεφτά, αλλά χαλάσαμε περισσότερα. Και έχουμε και άλλα 11 άτομα που θέλουν να έρθουν να επισκεφτούν το μπαράκι μας. Ωραία, και έχουμε και το Απριλίου. Όπου πάλι δεν έχουμε πολλά λεφτά. Οκ. Okay. Ελπίζουμε να έρθουν περισσότεροι. Μπορούμε να φτιάξουμε κάτι άλλο. Έχουμε restroom, δεν έχουμε φτιάξει. Έχουμε φτιάξει, ναι. Staff room. Το staff room είναι ένα δωμάτιο στο οποίο θα έρχονται οι δικοί μας οι άνθρωποι να ξεκουράζονται. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται εδώ. Disable. Κάπου πρέπει να βάλουμε το staff room. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι καθαριστές και όλα αυτά πρέπει να έρθουν κάπου να ξεκουράζονται στο διάλειμμά τους. Πώς θα το κάνουμε? Εδώ μέσα. Εδώ θα γίνει το staff room. Άρα proceed. Θα βάλουμε και μια πόρτα εδώ πέρα. Και θα βάλουμε ένα καναπέ εδώ. Ένα χαλί εδώ. Μια ντουλάπα, ας πούμε, εδώ δίπλα. Και θα βάλω και ένα καναπέ ακόμα. Γιατί όχι? Αφού τους έχουμε τους καναπέδες. Δεν φαίνεται βέβαια αυτός. Okay. Αυτό είναι το staff room, είναι staff only. Θα έρχεται μόνο όποιος δουλεύει στο bar. Ω, γεμίσαμε εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Γεμίσαμε άτομα. Είχαν κλείσει τραπέζι όλοι αυτοί, τραπέζι στο bar. Και εδώ έχουμε τις δύο barman. Λοιπόν, έχουμε νέο email. Άλλα 10 άτομα θέλουν να κλείσουν τραπέζι. Άρα μπορούν να κλείσουν τραπεζάκι. Αυτοί περιμένουν τις παραγγελίες τους. Μάλλον χρειαζόμαστε περισσότερες τύπισες να σερβίρουν. Πάρε και αυτοί εδώ. Να βοηθήσουν δηλαδή. Να μαγειρεύουν. Δεν φτάνουν. Είναι πολύ. Πολλοί κόσμος. Αυτός εδώ κοιμάται. Κοιτάξτε πώς κοιμούνται όλοι. Κουραστήκαν και πάνε να κοιμηθούν. Βλέπετε το tiredness είναι γεμάτο και θα πέσει. Ξεκουράζεται εδώ ο καθαριστής και ο άλλος καθαριστής. Ο Lord Peter ήρθε. Χωρίς πλάκα τώρα, το ξεχάσαμε αυτόν. Εδώ έρχονται τα άτομα, πολλά. Αχα. Lord Peter δεν βλέπω ακόμα. Τουλάχιστον. Ωραία, ξεκουράστηκε αυτός. Βλέπετε, έφυγε τελείως το tiredness και θα συνεχίσει τη δουλειά του. Χρειαζόμαστε βέβαια έναν ακόμα να καθαρίζει. Γιατί στην ουσία δύο μάλλον είναι πολύ λίγοι. Ωραία. Πάρε αυτόν εδώ να καθαρίσουν γιατί το πάτωμα το βλέπω μαύρο. Email. Πώς πάει η ταβέρνα? Μου λέει Lord Peter. Να έρθω? Έλα. Και το Μάιο τι κάναμε? Πάλι έχουμε μείωση. Ωραία. Δεν πειράζει. Μπορούμε να φτιάξουμε καινούργια πράγματα. Μπορούμε να φτιάξουμε. Κουζίνα έχουμε. Staff room έχουμε. Όλα αυτά τα έχουμε. Χρειαζόμαστε research workshop. Λοιπόν, research είναι για να κάνουμε, πώς λέγεται, για να δούμε αν μπορούμε να αναπτύξουμε λίγο τις συνταγές μας. Μισό λεπτό να δω που θα το φτιάξω και θα σας πω αμέσως τι γίνεται με το research.
Το βάλουμε εδώ στην άκρη. Μπορούμε. Εδώ στην άκρη. Proceed. Και βάλε ένα βαρέλι εδώ πέρα και ένα πραγματάκι εδώ πέρα που δεν ξέρω τι είναι. Και προχωράμε. Ωραία. Θα πάρουμε μία ακόμα τύπησα σερβιτόρα. Be seen. Hire. Και θα τη βάλουμε εδώ μέσα. Και θα πάει να αναπτύξει καινούργιες τεχνολογίες. Εδώ αν δείτε υπάρχει μια μπάρα. Υπάρχει, ξέρουμε να φτιάχνουμε δύο πράγματα στην ταβέρνα μας. Λουκάνικα με αυγά, βραστά, τηγανιτά. Και μια σαλάτα, level 2. Εδώ πέρα υπάρχει μια πρόοδος, μπλε και κόκκινο. Κόκκινο είναι να βελτιώσουμε τις ήδη υπάρχουσες συνταγές σε πολλά με περισσότερα level. Και το μπλε είναι να κάνουμε καινούργιες συνταγές. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω καινούργιες συνταγές. Θα το κάνω όλο μπλε δηλαδή. Και είναι εδώ πέρα μια τύπισσα, δεν φαίνεται καλά, η οποία κάνει καινούργιες συνταγές εδώ πέρα, υποτίθεται, ψάχνει. Ο Lord Peter ήρθε, αυτός εδώ είναι μεθυσμένος και ξέρασε. Θα πάει αυτός να καθαρίσει? Ναι, σαν να του λέει, κοίτα τι έκανες ρε φίλε, τι έκανες εδώ πέρα. Είναι δυνατόν? Να ο Lord Peter. Βλέπει πόσο χαρούμενοι είναι οι πελάτες μου. Κοιτάει και κάνει, κοίτα να δεις, τι ωραία ταβέρνα. Κοιτάξτε. Λοιπόν, Φέρνιζερ, τι θέλουμε να κάνουμε? Θα αγοράσω ένα πιάνο. Θα αγοράσω ένα πιάνο και θα το βάλω. Πού να το βάλω, εδώ στη μέση. Είναι λίγο άσχημα εδώ στη μέση. Πού να μπει. Θα το βάλουμε. Βασικά θα το βάλουμε εδώ. Όχι, εδώ είναι πολύ άκρη ρε παιδιά. Πού να το κάνω. Εδώ. Ωραία, να έρθει κάποιος πιανίστας να παίξει εδώ πέρα και θα είναι χαρούμενοι όποιος είναι στην μπάρα. Τους πιάνει νομίζω το στρογγυλό. Έχω 3 email. Group reservation, 10 άτομα να κλείσουν τραπέζι, ευχαρίστως. Ο Ιούνιος δεν πήγε αρκετά καλά, 800 gold, χαλάμε 300 το μήνα. Και συνέχισε τα τι μας λέει ο Lord Peter. Ένα από τα καλύτερα που έχω δει, είμαι πολύ περήφανος για σένα. Πάρε 1500 gold και 20 reputation. Ευχαριστούμε Lord Peter. Αλλά πρέπει να σβήσω το inbox μου. Τέλεια. Τι άλλο μπορώ να κάνω, έχω κι άλλο mail. Group reservation, 11 άτομα, ελάτε όλοι. Όλοι καλοί χωράνε, δεν έχουμε άδεια τραπέζια. Και αυτοί φεύγουν από το τέτοιο. Okay. Λοιπόν, πώληση. Εδώ υπάρχει μια λίστα που χρεώνουμε πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε δηλαδή όπως κοιμάται σε δωμάτιο εδώ μέσα. Στα τρία δωμάτια αυτά χρεώνεται 100 gold. Όποιος παίρνει κάτι από τον bar είναι 30. Και 100, ναι, τι λέω, 10 gold και 30 είναι όποιος τρώει κάτι. Μπορούμε ας πούμε να κρυβίνουμε το ποτό 5 gold και το φαγητό άλλα 5. Και το guest room να το κάνουμε 120. Και θα βγάζουμε πιο πολλά λεφτά έτσι. Αυτός εδώ κλείνει δωμάτιο. Ναι, για να πάει να κοιμηθεί. Ωραία, να δούμε. Θα τον ακολουθήσουμε να δούμε αν πήρε κάποιο. Θα πήρε λογικά αυτό. Αυτός εδώ είναι. Πηγαίνει σιγά σιγά, θα μπει εδώ μέσα. Ναι. Έκλεισε το ματιάκι του τύπος να κοιμηθεί στο καλύτερο ξενοδοχείο, μπαρ, ταβέρνα του κόσμου. Κάνει, είμαι κουρασμένος. Χασμουργέται κιόλας. Και για να δούμε τι κάνει κάποιος που έρχεται εδώ μέσα. Εκτός από το να κοιμηθεί. Προφανώς να κοιμηθεί. Στην τουλάπα δηλαδή δεν πάει καθόλου. Ωραία, και κάθεται να κοιμηθεί ο τύπος που είναι κουρασμένος. Email. Μπορώ να κάνω μια επίσκεψη, λέει ο Lord Peter. Έλα ρε, μην μας πρίζεις, αφού θα σε φέρω έτσι κι αλλιώς, εντάξει. Ου, 200 gold πήραμε τον Ιούλιο. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Ανεβαίνει το reputation, μια χαρά που ο σκοπός μας είναι να ανέβει και να έχουμε ακόμα λεφτά. Ο κόσμος εδώ έρχεται και παραγγέλνει, άρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Μια χαρά λέει πάρει το reputation, σου λέει, συνέχισε έτσι. Ωραία, ο κόσμος κατουράει όπου χρειάζεται, βλέπετε ότι υπάρχει κόσμος. Furniture, τι λέει εδώ πέρα, πιάνο. Και performing stage, για να το κάνουμε και αυτό να δούμε. Αχα. Αχα. Λοιπόν, άρα φτιάχνουμε εδώ πέρα μέσα στη μέση stage, να έρχεται να τραγουδάει ζωντανή μουσική, φαντάζομαι. Χαλάσαμε λεφτά γι' αυτό, αλλά δεν πειράζει. Email, 10 καινούργια άτομα θέλουν να έρθουν. Άρα, ok, το δεχόμαστε. Παραγγείλουν σαλάτα. Πώς πάει το research, αυτή κάνει ακόμα? Κάνει research, ok. Άρα αυτό κοντεύει, βλέπετε το μπλε. Μάλλον πρέπει να πάει μέχρι τέλους για να βγει καινούριο research. Έτσι λειτουργεί. Αυτός εδώ ο καθαριστής ξεκουράζεται.
και όλα κυλάνε κανονικά στην ταβέρνα μας. Άρα πατάμε νέο zone. Θέλουμε να κάνουμε γυμναστήριο. Γυμναστηριάκι δεν έχουμε φτιάξει ακόμα. Άρα θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα εδώ. Όχι εδώ στην άκρη. Το γυμναστήριο ήταν εδώ. Φαντάζομαι. Proceed. Βάλε μια πόρτα για τον κόσμο. Βάλε και βαράκια. Ωραία. Και διάδρομο. Ωραία. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει εδώ πέρα και να κάνει γυμναστήριο. Βέβαια έρχεται να καθαρίσει ο καθαριστής. Αυτοί εδώ θα κάνουν, ναι. Ή απλά φύγανε. Λένε, όχι, γυμναστήριο μακριά από εμάς. Δεν θέλω να γυμναστώ με τίποτα. Ποιος είπε ότι θέλει να είμαι γυμνασμένος. Καλή δουλειά, λέει ο Lord Peter, και μας έδωσε 150, λέω πάλι, 1500 gold και 200 reputation. Και πάμε και στο report. Βγάζουμε λεφτά και χαλάμε όμως περισσότερα λεφτά. Τι πρέπει να κάνω για να περάσουμε καλύτερα ακόμα? Να βάλω πιο πολλά τέτοια. Πιο πολλά bar. Να βάλουμε ένα bar, λέτε, και από την άλλη πλευρά. Μήπως βάλουμε ένα bar εδώ πέρα. Ένα bar εδώ. Και χρειαζόμαστε έναν ακόμα barman. Staff. Bartender. Έναν καλό. Βασικά θα πάρω αυτόν εδώ το φθηνό. Σέρβι, ρε φίλε. Email. 11 άτομα θέλουν να έρθουν. Ελάτε. Ευπρόσδεκτοι. Και πάμε λίγο να δούμε αν είναι ευχαριστημένο οι άνθρωποι που σερβίρουν. Ας πούμε αυτή εδώ η τύπισσα δεν είναι ευχαριστημένη. Πάρε ένα μικρό bonus για αυτό το μήνα. Πάρε και εσύ ένα. Είναι όλοι χαρούμενοι. Αυτή δεν είναι όμως. Πάρε. Μοιράζω bonus. Είμαι καλό αφεντικό. Ωραία, αυτές είναι κομπλέ. Οι bartenders. Ο ένας δεν είναι χαρούμενος. Ωραία. Δίνουμε και αυξήσεις. Έτσι, ποιος κάνει αυξήσεις αυτή την ημέρα? Μόνο εγώ. Ωραία, είναι όλοι χαρούμενοι. Είναι και πιο αποδοτικοί άμα είναι χαρούμενοι. Κάνουν πιο γρήγορα τις δουλειές τους. Γυμναστήριο δεν κάνει κανείς. Τζάμπα το χτίσαμε. Ήταν και πανάκριβο. Παναθέμά σας. Τουλάχιστον θα χρειαστείτε να διαβάσετε τίποτα. Θα κάνω βιβλιοθήκη ή δεν θέλετε βιβλιοθήκη? Για να δούμε. Πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η βιβλιοθήκη? Για να δω. 6x4. Τι βιβλιοθήκη είναι αυτή? 5x5. 6x4. Την κάνουμε εδώ. Ωραία. Και στη βιβλιοθήκη πρέπει να βάλουμε μια πόρτα. Εδώ ο άλλος κοιτάει τον τοίχο, βλέπετε. Τι υπάρχει εδώ πέρα? Να, μια πόρτα. Και τι είναι αυτό, σκάκι? Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θα το δούμε τώρα στην περιγραφή που κάνει. Ζήση, λέει. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σου προσφέρω ένα νέο management position. Μπορείς να το δεχτείς, λέει. Τώρα είσαι σε αργότερο στάδιο. Θα μείνεις στο mailbox. Ελπίζω να το ακούσεις σύντομα. Θες να πάρεις μια δουλειά? Όχι ακόμα. Τι είναι, για να το δούμε. Κάναμε το reputation, Περάσαμε την πίστα στην ουσία. New job offer. Λογικά θα το πατήσω στο τέλος. Σκέφτομαι να σε επισκεφτώ, λέει Lord Peter. Το δέχομαι. Σεπτέμβριος δεν πήγε πολύ καλά. Group reservation, 6 άτομα θέλουν να έρθουν εδώ πέρα. New job. Τώρα μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει από το Lord of the Rings το κτίριο του Isengard. Εκεί που πάει ο Γκάνταλφ και το διαβάζει. Τέλος πάντων, αυτά είναι σχετικά, γιατί αυτή η εποχή αποτυπώνεται και με μουσική. Ο άλλος εδώ παίζει πιανάκι. Είναι με υπότες, βλέπετε, είναι υπότες όλοι. Είναι μεσαίωνας και καλά. Λοιπόν, χτίζουν εδώ. Γυμναστήριο και εδώ μέσα δεν πάει κανένας. Δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να κάνω κάτι. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το έχω βρει ακόμα. Το παιχνίδι θα είναι ακόμα early access. Θα βγουν και άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο αυτά. Ωραία, αυτός εδώ ήρθε να ξεκουραστεί, ο μπάρμαν. Και αυτή εδώ ακόμα ανακαλύπτει πράγματα. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Λοιπόν, έμεινε κάτι άλλο να κάνουμε. Σπα δεν έχουμε φτιάξει. Κάνουμε και σπα. Έλα. Δεν με αφήνει. Είναι μεγάλο, δεν χωράει εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό που έκανα είναι μια καλή ταβέρνα. Μ' αρέσει, είμαι ευχαριστημένος. Είναι ωραίο παιχνιδάκι και τώρα θα πάω να διαλέξω να δω τι γίνεται όταν πατάμε ότι δέχομαι την προσφορά. Από το Lord Peter. Accept the offer. Έγινε κάτι. Και κλείνει όπως το περίμενα. Λογικά πέρασε την πίστα.
Για δείξε μου παιχνίδι. Είναι νούμερο 2, Everything is on special. Λογικά θα είναι καινούργια πίστα. Αυτή δεν είναι η πρώτη, έπαιξε την πρώτη. Για να δω, loading. Να δούμε αν έχει κάτι καινούριο. Αν συνεχίζω από την ίδια ταβέρνα ή αν αρχίζει καινούργια ταβέρνα. Νομίζω θα αρχίσει καινούργια όμως. Excellent word, θα μου δώσει καινούργια πράγματα. Και είναι άλλη ταβέρνα. Άλλη ταβέρνα. Ωραία, κάπως έτσι είναι το παιχνίδι. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό είναι το Tavern Tycoon. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το παιχνιδάκι. Εντάξει, δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει προς το παρόν, αλλά έχουν πει ότι θα κάνουν και άλλα. Θα βάλουν και άλλα. Θα γίνει πιο εξελιγμένο. Κάπως έτσι. Γενικά, αυτό το είδος παιχνίδια μου αρέσουν. Και ό,τι έχει τη λέξη Tycoon δίπλα, μπορεί να το δοκιμάζουμε και στο κανάλι. Γενικά, τα παίζω εκτός κάμερας. Πείτε μου αν σας άρεσε αυτό το συγκεκριμένο. Δεν νομίζω να το κάνω σειρά. Απλά ήταν ένα βιντεάκι έτσι να το δούμε κι εμείς. Και ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.